Merci, Gérard. Allô? Allô? Ναι, Σοφία? Σοφία, εσύ είσαι? Σοφία, μ' ακούς, εγώ είμαι η Σάσα. Ναι, σ' ακούω. Τι κάνεις, παιδί μου, είσαι καλά? Ο μικρός τι κάνει? Πήρατε την επιταγή που σας έστειλα? Ναι, την πήραμε και σε ευχαριστούμε. Άκου, Χρυσό μου, έμαθα πως με ζήτησες χτες το βράδυ στο σπίτι. Αλλά δυστυχώς όλη νύχτα ήμουν έξω. Θα ξέρεις βέβαια, χτες είχαμε πρεμιέρα στο θέατρο και στη Ρασουαρία τον καλά. Αλήθεια, ξέρεις για την τηλεόραση? Τι να ξέρω. Α, βέβαια, έπρεπε να στο γράψω. Γύρισα μια εκπομπή για την ελληνική τηλεόραση, δηλαδή τα τραγούδια που λέω εδώ στο θέατρο. Δεν τους πήρα τίποτα, τι να τους ζητήσω. Ήρθαν κάτι πατριωτάκια πριν από μερικές μέρες. Καλά παιδιά δηλαδή. Σας παρακαλούμε να σας δουν την πατρίδα. Τέλος πάντων, καλή εκπομπή, μεταδίδεται απόψε. Τι λέω, τώρα κοντεύει να τελειώσει. Έχεις τηλεόραση, Χρυσό μου? Έχω. Πήρα μία με δόσεις. Ωραία, άνοιξε την. Κι αν είναι και ο μικρός, πες του να έρθει να δει τη μάνα του. Madame Sassa, excusez-moi, c'est l'heure de rentrer en scène. Très bien, mademoiselle, j'arrive, merci. Σοφία, πρέπει να σε αφήσω, Χρυσό μου, γιατί πρέπει να βγω στη σκηνή. Σε φιλώ. Γεια σου. Μια στιγμή. Τι πες? Λέω, μια στιγμή. Πριν να κλείσει, έχω κι εγώ να πω κάτι. Πες μου, αλλά γρήγορα, γιατί βιάζομαι. Δεν θα αργήσω. Άλλωστε για σένα είναι κάτι ασήμαντο. Τι τρέχει? Ο γιος σου έχει συλληφθεί για φόνο και είναι στην εισαγγελία. Απόψε είναι η πρώτη του νύχτα στη φυλακή. Καλή νύχτα και καλή επιτυχία. Σοφία. Σοφία. Ο ήλιος πηγαίνει μες στα μάτια σου. Λάμπουν στα μάτια σου τα αστέρια και μες στα χέρια μου τα χέρια σου δυο τρομαγμένα περιστέρια. Και μες στα χέρια μου τα χέρια σου δυο τρομαγμένα περιστέρια. Και αυτή μ' ανασταίνει. Και τώρα, φίλοι μας, η μεγάλη μας συμπατριώτισσα, η Σάσα Βενέτη. Η διάσημη ελληνής τραγουδίστρια που θριαμβεύει στο εξωτερικό, θα μας πει το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας. Την εκπομπή αυτή, η κυρία Βενέτη, είχε την καλοσύνη να προσφέρει στην ελληνική τηλεόραση από το Παρίσι, όπου πήραμε την ταινία που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το τελευταίο σας τραγούδι, κυρία Σάσα? Ένα εντελώς καινούριο κομμάτι, γραμμένο στο στυλ των λαϊκών τραγουδιών της πατρίδας μας. Απόψε το τραγουδώ σε πρώτη εκτέλεση και το αφιερώνω σε όλους τους συμπατριώτες μου. Και ιδιαίτερα στο γιο μου που βρίσκεται εκεί. Έχω ένα γιο, ξέρετε, ολόκληρο παλικάρι. Σας ακούμε. Σε ξένα χέρια, αγόρι μου που σ' άφησα το γέλιο να διψάσεις, λουλούδι μου που σε κάψαν βροχές και λασπονέρια, εγώ είμαι η μάνα σου κι ήρθα να με δικάσεις. Άμα θέλεις φεύγω, άμα θέλεις μένω πολύ. Γεια σου. Τι συμβαίνει, πού πας τέτοια ώρα? Πότε ήρθες? Τώρα, πήρα το πρώτο αεροπλάνο. Το παιδί πού είναι? Ο γιος σας ήταν φυλακή και δραπέτευσε. Στην ψυχική κατάσταση που βρίσκεται μπορεί να κάνει καμιά τρέλα. Ο Θεέ μου, και πού να πάμε? Είμαι ο ανακριτής Κυριαζής.
Μπορούμε να πάρουμε το αυτοκίνητό σας. Και βαλίτσες. Κυρία μου, δεν έχουμε ώρα. Πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να κάνετε μια δύσκολη επιλογή. Ή τις βαλίτσες ή το παιδί σας. Ρίκ, restez ici, s'il vous plaît. Très bien. Παλό, πες μου πώς μ' ακούς. Ναι, σας ακούω. Σας άκουγα. Μέρα νύχτα παντού. Στα pick-up, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση. Μόνον εκεί. Ύστερα ο δίσκος τελείωνε. Μικρό μου αγόρι. Βίσας. Α, ναι. Εμείς οι δυο Θαρώ είμαστε γνωστοί. Κάπου έχουμε συναντηθεί. Θαρώ στο μεευτήριο που γεννήθηκα. Όχι, Θαρώ. Η μάνα σου. Μην μιλάς έτσι. Μάνα. Μάνα, δεν γίνεσαι στέλνοντας τσέκα από μακριά. Ποτέ δεν ήσουν μάνα. Τραγουδίστρια ήσουν μόνο. Πολύ καλή τραγουδίστρια.